Πού είναι το δέντρο, ρε μωρά? Μήπως είναι κοντά? Παιδιά, βλέπετε την απόσταση να είναι 2,5 μέτρα. Ναι. Αφού βλέπω εκεί φυτεμένο. Νίκο, δεν είναι αυτό δεδράκι? Ήταν ένα χαλασμένο και το έβγαλε. Ο κ. Δάφνος είστε εδώ σήμερα στη Χίο σε μια πολύ σημαντική δράση για το περιβάλλον της Χίο που έχει κλονιστεί μετά την μεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου. Θέλετε να μας πείτε λίγο πώς προέκυψε αυτή η δράση και πώς αποφασίσατε από την Καλλωρή να βρεθείτε Χίο? Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την πενταήμερη, θέλαμε κάπου που θα μας πρόσφερε και κάτι επιπλέον πέραν της ψυχαγωγίας, και η πενταήμερη αποτελεί κάτι ξεχωριστό για όλους τους μαθητές. Μπορεί να γεράσουμε, να ξεχάσουμε τα πάντα εκτός από την πενταήμερη. Φέτος οι μαθητές είχαν την ευαισθησία να κάνουν την εκδρομή εδώ στη Χίο, θέτοντας μέσα στον προγραμματισμό και τη δενδροφύτευση μιας περιοχής που μας θα υπεδείκνει ο Διευθυντής Δασών της Χίου, κάτι που και έγινε. Και έτσι προγραμματίσαμε από το λύκειό μας 38 μαθητές της 3ης Λυκείου να έρθουν με ιδιαίτερη χαρά, και από ό,τι βλέπουμε εδώ εργάζονται με ιδιαίτερη ικανοποίηση για αυτό το στόχο που είχαν βάλει και είχαν προγραμματίσει. Τώρα θα δεδομηθεί ότι τα δέντρα τα παίρνετε από την Διεύθυνση Δασών? Είχαμε έρθει σε επαφή με τη Διεύθυνση Δασών και εκείνη μας προμήθησε τα 100 δεντρίλια τα οποία αυτή τη στιγμή βάζουν τα παιδιά. Έχει προηγηθεί κάποια ενημέρωση στα παιδιά για το περιβάλλον, για το πώς πρέπει να δεντροφυτεύουν όλες αυτές οι διαδικασίες? Ναι, έχει... Θα έλεγα ότι ευαισθητοποιήθηκε και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου μας, οι οποίοι είχαν πρώτη, θα έλεγα, τη φαϊνή ιδέα για αυτή την δεντροφύτευση, και αμέσως έγινε αποδεκτή από τους μαθητές και συνεχίσαμε. Η ευαισθητοποίηση στα παιδιά υπάρχει πάντοτε. Όσο και αν λέμε ότι οι νεολαίοι, οι νέοι μας δεν έχουν τέτοιες ευαισθησίες, θα έλεγα ότι έχουν ιδιαίτερες. Και αυτό το βλέπουμε και στο σχολείο, που εύκολα δεν θα δεις χαρτάκι κάτω, γιατί ξέρουν ότι δεν πετάμε όπου κι αν είναι. Πόσα συνολικά δέντρα θα φυτέψετε σήμερα στην περιοχή? 100 δέντρα, έτσι. Όπως είχε προγραμματιστεί. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά από ό,τι βλέπω, και 200 να είχαμε, θα τα είχαμε φυτέψει. Με τέτοια αυτοί που άρχισαν με τέτοιο μόχλο. Παρόν και ο Δήμαρχος Μυρούπολης, ο κύριος Νίκος Νύχτας. Κύριε Νύχτα, και με τη δική σας συμβολή σημερινή προσπάθεια, θα μας πείτε δύο λόγια. Ναι, με την ιδιότητα μου βέβαια ως πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, καταρχάς να πω ότι όλοι με πολύ όρεξη τα παιδιά να δουλεύουν και το χαιρόμαστε κι εμείς. Και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, το Λύκειο της Καλονής, όλα τα παιδιά της 3ης Λυκείου, τον κύριο Δάφνο, ο οποίος από τότε που επικοινωνήσαμε έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για την οργάνωση όλης αυτής της εκδρομής και της δεντροφύτευσης. Να ευχαριστήσω επίσης και τη Διεύθυνση Δασών, ιδιαίτερα τον κύριο Φλούκα και τα παιδιά, τον κύριο Ανδρεάδη και τον κύριο Τσούχλη, που βοηθούν την προσπάθεια αυτή. Και βέβαια να πω ότι αυτό εντάσσεται στα πλαίσια των μαθητικών εκδρομών προς τη Χίο. Μια προσπάθεια που αφορά και άλλα σχολιά, τα οποία είτε έχουν έρθει είτε θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Τις προάλλες αναβλήθηκε ένα σχολείο λόγω κακοκαιρίας από την Ικαρία, και εκείνο για δεντροφύτευση. Αλλά όσο προλαβαίνουμε τον καιρό, πιστεύω ότι θα γίνουν και άλλες τέτοιες προσπάθειες. Νομίζω ότι είναι μια καλή προσπάθεια και υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και από άλλα σχολεία να βοηθήσουν τη Χίο λόγω του προβλήματος που υπέστη το καλοκαίρι. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι από την πρώτη στιγμή ο κύριος Νύχτας συγκινήθηκε από την ευαισθητοποίηση των παιδιών, και μπορώ να πω ότι συνέβαλε κατά πολύ στο να πραγματοποιηθεί αυτή η προσπάθεια των παιδιών, αυτός ο προγραμματισμός, δίνοντας ό,τι και αν του ζητήσαμε για αυτή την προσπάθεια. Και βέβαια θα πρέπει να πω ότι για μένα Χίος δεν είναι τυχαία περιοχή, δεν είναι τυχαίο νησί, είναι ο τόπος που γεννήθηκα και στην περιοχή των Βόρειων, από το στο Μελανιός. Εκεί πήγα μέχρι την πρώτη δημοτικού σχολείο και από εκεί πέρα έφτασα στη Μυτιλήνη. Δεν πάβει όμως η Χίος να είναι η γενέτειρα.
και να συγκινεί πάρα πολύ. Με αφορμή λοιπόν τις πυρκαγιές που έγιναν στη Χίο και όλη την καταστροφή που υπήρξε εδώ, επιλέξαμε τη Χίο σαν εκδρομή και να κάνουμε όλη αυτή εδώ τη διαδικασία, η οποία πιστεύω ότι έχει επιτυχία. Και πιστεύω ότι, ελπίζω βέβαια, όλοι να το δουν σαν παράδειγμα και να παραδειγματιστούν από εμάς και να συνεχιστεί αυτό, ώστε να καλύψουμε όσο μπορούμε την καταστροφή. Χάρη να σου πληρώσω κάτι που είπε και η Μαρία. Η ιδέα προέκυψε από το Σύλλογο Δρύς, τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Δρύς, ο οποίος μας έδωσε την ιδέα για να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια. Τώρα όσον αφορά αυτές οι έννοιες, πρέπει να είναι συνδεδεμένες σήμερα, δηλαδή ο νέος πρέπει να έχει πολύ καλή σχέση με τη φύση, να είναι εθελοντής, να βοηθάει όσο μπορεί τον συνάνθρωπο για να βοηθήσουμε όπως μπορούμε ο καθένας. Θυσιάσατε μερικές μέρες για να βρεθείτε εδώ στην Χίο, ενώ θα μπορούσατε ίσως να βρισκόσαστε κάπου αλλού και κάνετε συγκεκριμένη δράση. Ικανοποιημένος από την σημερινή σας προσπάθεια? Νομίζω πως δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Η προσπάθειά μας χαίρει συγχαρητήρια, νομίζω. Και βοηθήσαμε στο να καλυτερέψει αυτή η κατάσταση, δηλαδή αυτή η πυρκαγιά που συνέβη στη Χίο, βοηθώντας έτσι, δείχνοντας ακτιβιστική δράση και καλή θέληση, πάνω απ' όλα. Στο μέλλον, αν σας δινόταν ευκαιρία, θα το ξανακάνετε το ίδιο? Σίγουρα. Σίγουρα. Νομίζω ότι η νεολαία πρέπει να ευαισθητοποιηθεί όσο αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος σε τέτοιες διαδικασίες, καλλιέργεια δασών και τέτοια πράγματα. Γιατί η νεολαία και γενικώς η ανθρωπότητα και η κοινωνία μας έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον, γι' αυτό πρέπει να ευαισθητοποιείται στα προβλήματά του.